Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Τάκη, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστος, στους ακροατές μας. Λένε εδώ και λέει και ο Δημήτρης με την κατάσταση των γηπέδων, δεν ξέρω, υπάρχει και αίτημα των σωματείων. Δεν θα γίνουν τελικά? Ναι, υπήρξαν πολλά τηλεφωνήματα ανθρώπων των σωματείων, αλλά έγινε και αυτοψία από μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης σε κάποια γήπεδα. Ναι. Όντως η κατάσταση είναι δύσκολη και η πρόβλεψη που υπάρχει για... Και για Σαββατοκύριακο θα είναι να συνεχιστεί η βροχόπτωση. Οπότε να αποφύγουμε τραυματισμούς, άσκουμε μετακινήσεις κτλ. Ανακοινώσαμε από σήμερα την αναβολή των αγώνων. Την αναβολή των αγώνων. Οπότε πάμε για ξεκίνημα ουσιαστικά και της πρώτης κατηγορίας μαζί με την δεύτερη, την επόμενη, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έτσι πάει το επόμενο Σαββατοκύριακο μεταφέρεται η αγωνιστική. Αν τα πράγματα είναι καλά, γιατί εδώ λένε καν δύο εβδομάδες θα ρίχνει. Τώρα τι να πω. Σωστά, πάντα με γνώμονα το ότι οι καιρικές συνθήκες θα επικρατούν. Ωραία. Ωραία, κύριε Τριανταφύλου, πάντως εμείς θέλαμε σήμερα έτσι και αλλιώς να σας έχουμε, γιατί είναι μια ακόμη νέα αρχή. Ξεκινάει πρωτάθλημα. Αυτό είναι από μόνο του μια κανονικότητα για τα αθλητικά πράγματα του τόπου μας. Έτσι. Έτσι ήταν προγραμματισμένο αυτό το Σαββατοκύριακο να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και της Α και της Β κατηγορίας μετά τα τρία παιχνίδια του κυπέλου που παίξαμε για την πρώτη φάση. Την Β κατηγορία την αναβάλαμε νωρίς, γιατί ναι, δεν προχωρήσαν πολλά σωματεία στην επανέκδοση των δελτίων. Μάλλον καθυστερήσανε σωματεία να φέρουν τα δελτία για επανέκδοση. Υπάρχει και όγκος μεγάλος στην ΕΠΟ, οπότε καθυστερούν να μας στείλουν τα νέα δελτία. Οπότε κρίναμε σκόπιμο να αναβάλουμε την Β κατηγορία. Η Α κατηγορία είναι καιρικές συνθήκες, όπως σας είπα και προηγουμένως, που μας οδήγησαν στην αναβολή. Δημήτρη, θέλουμε κάτι άλλο να ρωτήσουμε τον κύριο Τριανταφύλου? Νομίζω όχι, αυτά. Εκτός, από μένα. Έχουμε και κάτι καινούριο για φέτος, κάτι που θα πρέπει να ανακοινώσετε? Όχι, αντιμετωπίζουμε την κατάσταση ανάλογα με το τι βρίσκουμε μπροστά μας. Η προκήρυξη προβλέπει όλα τα πράγματα που πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες για τη συνέχεια των πρωταθλημάτων. Αν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, αν λιγοστέψουν τις αγωνιστικές και μας πάνε για ένα γύρο κτλ. Όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας ό,τι συναντήσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η προκήρυξη, ό,τι προβλέπει η προκήρυξη, βαδίζουμε με βάση αυτό. Λοιπόν, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τριανταφύλου. Να είστε καλά. Δημήτρη. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.